πρόστιμο αυτό γιατί, αγαπητοί κύριοι και κυρίες, επιβλήθηκε. Επιβλήθηκε για ενέργειες του Προέδρου της ΔΕΑΣ πέραν των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Αυτό να τονιστεί. Τι έκανε το Διοικητικό Σύμβουλο της ΔΕΑΣ? Τι ενέργειες έκανε? Τι ενέργειες έκανε ο Γενικός Διευθυντής και η Οικονομική Υπηρεσία για να προστατεύσουν τα συμφέροντα της ΔΕΑΣ? Τι ενέργειες έκανε ο πολιτικός προϊστάμενος και η παράταξή του, δηλαδή ο κ. Αγγελίδης? Τίποτα δεν έκανε. Δυστυχώς το αποκρύπτουν. Το πότε θα γίνει το δικαστήριο? Θα γίνει μετά 4-5 χρόνια. Όμως από λεφτά των σεραίων συνδημοτών πληρώθηκε ένα πρόστιμο, επαναλαμβάνω, για ενέργειες πέραν των υπηρεσιακών καθηκόντων. Αναφορά επίσης έγινε και για την τοποθέτηση υδρομέτρων στον Ελαιώνα και σε άλλες ορεινές περιοχές του Δήμου Σερών. Αν δεν ήταν ανταποδοτική η καταβολή που είχαν το 2013, τότε γιατί τους μείωσαν το νερό? Αλλιώς πώς να μας εξηγήσουν από το 2013 μέχρι σήμερα ποια έργα έγιναν από τη ΔΕΙΑ αναδιαμέρισμα και έφεραν την αναγκαία αυτή έκρηξη και τιμολόγηση? Και βεβαίως πρέπει να απαντηθεί, επιλέγουν το νερό να φεύγει στο ποτάμι και όχι να πάει με τη μέθοδο της ανταποδοτικής χρέωσης στον κήπο, στην αυλή κάποιου ανθρώπου, στη δημότη, που κάνει αυτή τη θυσία να μείνει εκεί ψηλά? Ήδη στην ορεινή πάρα πολλοί συνδημότες έχουμε, νομίζω, 90-100 αιτήσεις διακοπής υδρομέτρων. Αυτές δεν είναι πολιτικές ανάπτυξης. Πρέπει να πάρει αποφάσεις ιδέας ώστε να μην έχει απώλεια των υδάτων και να γίνεται σωστή διαχείριση. Δεν υποχρεώνει κανένα και δεν κάνει παράβαση καθήκοντο κανένας εάν πάρουν μία απόφαση, όπως ανέλησε ο αρχηγός της παράταξης, για την τοποθέτηση υδρομέτρων. Τα υδρόμετρα και η παράταξή μου είναι απόλυτα σύμφωνοι να τοποθετηθούν. Το επαναλαμβάνω για να μην γίνεται παρερμηνία. Όμως πριν τοποθετηθούν υδρόμετρα, είτε στον Ελαιώνα, είτε στη Βροντού, που έμειναν αυτές οι δύο περιοχές, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει τιμολογιακή πολιτική αντίστοιχη. Θα πρέπει να υπάρχει και να ενημερωθούν οι κάτοικοι με σύμφωνα με τα έσοδα τι έργα θα προγραμματιστούν να εκτελεστούν στους τόπους αυτούς. Άρα λοιπόν και εμείς βέβαια συμφωνούμε. Η τοποθέτηση των μέτρων δεν είναι κανενός νόμου που να διαπράττουν παράβαση καθήκοντος. Απλώς είναι αποφάσεις του ΔΣ και του κανονισμού λειτουργίας της ΔΕΙΑΣ. Σας λέω ότι θα κινήσουμε όλες τις διαδικασίες αυτές και θα το κάνουμε αυτό για το συμφέρον των σεραίων δημοτών. Και όχι για αυτό που λέει ο κύριος Αγγελίδης την καραμέλα του, ότι εμείς λακίζουμε και ότι το νερό πουλάει. Εμείς είμαστε συγκεκριμένοι, με συγκεκριμένες θέσεις, διαχρονικοί, σταθεροί στις απόψεις μας από την ημέρα στην οποία είμαστε στην αντιπολίτευση του Δήμου. Στη σύλληψη 31 ατόμων, οι οποίοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κάναβης και κοκαίνης, προχώρησαν μετά από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομική της ασφάλειας στην Αλεξανδρούπολη. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης, καθώς και τρεις στρατιωτικοί που υπηρετούν στην περιοχή. Το βίντεο που θα παρακολουθήσετε αμέσως είναι από το e-evros.gr. Πολυμελή εγκληματική οργάνωση, η οποία διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και σε νησιά των Κυκλάδων, εξάθρωσε το Τμήμα Διέωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης. Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα, τη Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια, την Έδεσα, τη Σκύδρα, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο, συνελήφθησαν συνολικά 32 άτομα ηλικίας από 22 έως 57 ετών, μέλη της οργάνωσης. Στο πλαίσιο των αναλόγων στοχευμένων ενεργειών και δράσεων, οδηγηθήκαμε και σε αυτή τη σημαντική επιτυχία για την ελληνική αστυνομία. Αναλυτικότερα, η κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και οι περιστατωμένες έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης οδήγησαν στην εξάθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην Ανατολική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και σε νησιά των Κυκλάδων. Στο πλαίσιο των ερευνών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και η δράση 33 μελών της οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σύσταση, συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάση των νόμων περί ναρκωτικών, περί όπλων και αρχαιοτήτων, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στα πλαίσια των ερευνών προέκυψε ότι η οργάνωση σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούσε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αλεξανδρούπολη, στο εσωτερικό των οποίων διακινούνταν τα ναρκωτικά. Το ένα από τα καταστήματα ανήκε σε δύο από τα μέλη της οργάνωσης ηλικίας 31 και 34 ετών, στο οποίο εργάζονταν επίσης ένα ακόμα μέλος της οργάνωσης,
26 ετών, ενώ στο δεύτερο κατάστημα εργαζόταν ένας από τους κατηγορούμενους ηλικίας 37 ετών. Εκεί επίσης προέκυψε ότι χρησιμοποιούσαν σε πολλές περιπτώσεις για τη διακίνηση των ναρκωτικών οικία στην Αλεξανδρούπολη ιδιοκτησίας ενός 26χρονου ημεδαπού μέλους του κυκλώματος. Σημειώνεται ότι κατά την επιχείρηση της σύλληψης των μελών της οργάνωσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον αρχηγό να επιβαίνει σε ΙΕ αυτοκίνητο. Ο 42χρονος, αντιλαμβανόμενος την παρουσία τους, προσπάθησε να διαφύγει με το όχημα, κινούμενος με ανθρωποκτόνο πρόθεση προς το μέρος πεζών αστυνομικών, εμβολίζοντας ταυτόχρονα δύο περιπολικά, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη ζωή των αστυνομικών. Τελικά το όχημα του 42χρονου ανετράπησε παρακείμενο αρδευτικό κανάλι και ακολούθως οι αστυνομικοί το συνέλαβαν. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν πάνω από 3 κιλά κατέργασης κάναβης, φυτό κάναβης, 40 περίπου γραμμάρια κοκαίνης, 38 μεταλλικά και πέτρινα αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας, 76 αρχαία νομίσματα, 2 συσκευές ανίχνευσης μετάλλων, περίστροφο όπλο, 2 πιστόλια, σιδερογροθιά, 2 σπρέι πιπεριού, 11 οχήματα και το χρηματικό ποσό των 30.625 ευρώ. Στην αστυνομική επιχείρηση, η οποία σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης, συμμετείχαν αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Οροστιάδος, των Τμήματων Ασφαλείας Έδεσας και Βέρειας, των Αστυνομικών Τμήματων Θήρας, Σαντορίνης και Μικών, ενώ συνέδραμαν επίσης αστυνομική σκύλη ανίχνευσης ναρκωτικών. Η εξάρθρωση της οργάνωσης είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης και αξιοποίησης στοιχείων που συνδυάστηκαν με εμπεριστατωμένες αστυνομικές έρευνες, στο πλαίσιο των οποίων διακριβώθηκε η ιεραρχική δομή της οργάνωσης και ταυτοποιήθηκε η δράση των μελών της, ενώ διαπιστώθηκαν οι επιμέρους ρόλοι του καθενός και οι μεταξύ τους σχέσεις και διασυνδέσεις. Σημειώνεται ότι στα μέλη της οργάνωσης περιλαμβάνονται 3 χαμηλόβαθμοι στρατιωτικοί, οι οποίοι συνελήφθησαν, και ένας πενταετής πυροσβέστης που δεν εντοπίστηκε. Στη δικογραφία επίσης περιλαμβάνεται ένας ειδικός φρουρός που δεν ταυτοποιείται ως μέλος του κυκλώματος. Προέκυψε ότι ηγετικό ρόλο στην οργάνωση είχε ο 42χρονος, ο οποίος με τη βοήθεια των 3 μελών που συγκρότησαν το κύκλωμα, οργάνωνε την προμήθεια της οργάνωσης με ναρκωτικά από τη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και τη μεταφορά τους σε περιοχές της Ανατολικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θράκης και σε νησιά του Κυκλάδου. Ακολούθως, με τη βοήθεια των υπολείπων μελών της οργάνωσης, διακινούσαν τις ποσότητες των ναρκωτικών σε χρήστες της κάθε περιοχής. Επισημαίνεται επίσης ότι ορισμένα από τα μέλη της οργάνωσης επιφορτίζονταν κάποιες φορές και με το ρόλο του μεταφορέα των ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Πλημμυροδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να διερευνηθεί όλο το εύρος εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σύσταση, συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί αρχαιοτήτων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή επιτυχία, θα πρέπει να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα στους συμπολίτες μας ότι οι υπηρεσίες μας θα συνεχίσουν απτόητα τον αγώνα τους για την καταπολέμηση του φαινομένου των ναρκωτικών. Στο φιλολογικό μαθαίνουμε τραγουδώντας. Η γνώση μας, το μεράκι μας, η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή, η φέτα του τόπου μας. Μας φαίνονται μεγάλοι γιατί είμαστε σκυφτοί. Σηκώστε το κεφάλι να σκύψουν αυτοί. Αυτό δήλωσε σήμερα από την Καβάλα η πρώην πρόεδρος της Βουλής και είναι επικεφαλής του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το πρωί είχε συνάντηση με εργαζομένους του εργοστασίου Λιπασμάτων, δηλώνοντας τη συμπαράστασή της στον αγώνα τους. Το εργοστάσιο των Λιπασμάτων στην Καβάλα επισκέφθηκε σήμερα η πρόεδρος του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας και πρώην πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνοδευόμενη από την πρώην βουλευτή Ραχίλ Μακρύ. «Μας φαίνονται μεγάλοι γιατί είμαστε σκυφτοί. Σηκώστε το κεφάλι να σκύψουν αυτοί»,
είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου στους εργαζόμενους, δηλώνοντας τη συμπαράστασή της στον αγώνα τους. Σας φαίνονται μεγάλοι ή μας φαίνονται μεγάλοι γιατί είμαστε σκυφτοί. Σηκώστε το κεφάλι να σκύψουν αυτοί. Η φωνή σας, η παρουσία σας, η αποφασιστικότητά σας είναι εγγύηση ότι θα σκύψουν αυτοί το κεφάλι. Γιατί αυτή τη φωνή, αυτή την παρουσία, αυτή τη μαζικότητα φοβούνται. Τη δύναμή μας, τη δύναμή σας. Αυτά φοβούνται και αυτά να περιφρουρήσουμε. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι με ανθρώπους που αγωνίζονται, που δεν σκύβουν το κεφάλι, που διεκδικούν αυτό που τους ανήκει και αυτό που δικαιούνται. Τα δικαιώματά σας είναι δικά σας. Κανείς δεν μπορεί να σας τα αφαιρέσει. Καμία εξουσία, καμία ολιγαρχία, καμία συνθήκη διαπλοκής ή συναλλαγής. Είναι επιβεβλημένο να αποκατασταθούν τα δικαιώματά σας. Είναι επιβεβλημένο κανείς να μην αισθάνεται την ελευθερία και την εξουσία να τσαλαπατά εκείνα τα οποία το κράτος πρώτα απ' όλα όφιλε να έχει θωρακίσει. Γιατί αυτό που κάνετε εμπνέει πολλούς, εμψυχώνει πολλούς και πολλές και είναι μία στιγμή στην ιστορία όπου η εμψύχωση και η εγρήγορση είναι κορυφαίας κεφαλαιόδους σημασία. Και γιατί υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας, υπάρχουν αποθηκευμένοι τόνοι υγρής αμμονίας και φυλάσσεται με προσωπικό μόλις 2 ημερών. Αυτά βεβαιώθηκαν και από τον επιθεωρητή, ο οποίος πρόσφατα ήρθε και έκανε έλεγχο σε αυτές τις μονάδες. Όμως θεωρούμε ότι σήμερα το πρόβλημα εδώ που έχει φτάσει είναι κατεξοχήν πολιτικό. Και να σας καλωσορίσω εδώ στην πόλη και στο εργοστάσιο. Απλά εγώ θέλω πέρα από τις εργασιακές σχέσεις και τους όρους της εργασίας να ξανατονίσω, το έχει πει βέβαια ο συνάδελφος ο Νίκος ήδη, ότι αυτή η βιομηχανία δεν έχει μονάχα σημασία για τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία και για την εθνική οικονομία. Δεδομένου ότι αυτή η βιομηχανία δυστυχώς βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση και ο τρόπος που τέλος πάντων διαχειρίζεται είναι μια από τις πολλές μορφές του κεφαλαίου που σήμερα ταλαιπωρούν εθνικά πλέον τα ζητήματα. Περίπου 200 εργαζόμενοι του εργοστασίου Λιπασμάτων έχουν τεθεί σε αναγκαστική άδεια από την διοίκηση του επιχειρηματία Λαβρέντι Λαβρεντιάδη, επειδή δεν υπέγραψαν τη νέα σύμβαση που προβλέπει μειώσεις έως και 40%. Εδώ και μέρες οι εργαζόμενοι που δεν υπέγραψαν τις νέες συμβάσεις βρίσκονται έξω από την πύλη του εργοστασίου και διαμαρτύρονται κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα. Να έχουμε μια άμεση επαφή και επικοινωνία και με τους ανθρώπους και με τους τοπικούς φορείς. Έχει σημασία να μιλήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Έχει σημασία να ακούσουμε εκείνους που ζουν τα προβλήματα. Και έχει σημασία σήμερα να πούμε ότι τα εργασιακά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, ότι η δημόσια περιουσία είναι αδιαπραγμάτευτη, ότι το ξεπούλημα των αεροδρομίων δεν θα περάσει και ότι η σύλληση των εργασιακών κεκτημένων και εγγυήσεων επίσης δεν θα περάσει. Εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων κινδυνεύουν να βρεθούν από τον επόμενο μήνα χιλιάδες φορολογούμενοι αν αφήσουν απλήρωτα για πάνω από ένα δεκαπενθήμερο οποιαδήποτε νέα χρέη τους προς την εφορία. Οι δυνατότητες λοιπόν για τους φορολογούμενους είναι δύο, είτε να εξοφλήσουν εφάπαξ εάν έχουν τα χρήματα τη νέα οφειλή, είτε να ρυθμίσουν αυτή τη νέα οφειλή με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων ώστε να πληρώσουν ένα μικρότερο ποσό το μήνα μαζί με τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να βρεθούν εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων, θα βρεθούν από τον επόμενο μήνα χιλιάδες φορολογούμενοι, εάν αφήσουν απλήρωτα για πάνω από ένα δεκαπενθήμερο οποιαδήποτε νέα χρέη τους προς την εφορία. Πρόκειται για εφαρμογή του άρθρου 4 του Μνημονιακού Νόμου 4346 του 2016, που προβλέπει ότι όσοι έχουν ενταχθεί στις 100 δόσεις θα τίθενται αυτόματα εκτός ρύθμισης, εφόσον καθυστερήσουν να πληρώσουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών οποιαδήποτε νέο οφειλή προς το δημόσιο έχει βεβαιωθεί στα ονόματά τους από τις 15 Δεκεμβρίου και μετά
καθώς επίσης και οποιαδήποτε νεόφιλη προς το δημόσιο θα βεβαιωθεί από εδώ και στο εξής. Οι 100 δόσεις μας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα και στο παρελθόν. Στο παρελθόν της, στο παρελθόν από τότε που ξεκίνησε η ρύθμιση. Είναι μια ρύθμιση όταν κάνει κάποιος φορολογούμενος 100 δόσεις πρέπει να πληρώνει 7,5-8 χρόνια να είναι συνεπής, κάθε μήνα να πληρώνει. Χωρίς να έχουν παγώσει οι νέες οφειλές. Γιατί ναι, πρέπει να πληρώνουμε το παλαιό το ΤΕΒΕ, την παλιά την εφορία, το ΦΠΑ, το εισόδημα, το ΙΚΑ, όλα αυτά τα πράγματα. Παράλληλα όμως έχουμε και νέες υποχρεώσεις που τις γεννάει η λειτουργία της επιχείρησής μας. Καθώς τα έσοδα, όπως βλέπουμε έξω, είναι μειωμένα. Η αγορά έχει καθίσει, δεν υπάρχουν τζίροι πλέον. Στην προκειμένη περίπτωση από μία εβδόμου, όποιος φορολογούμενος έχει λήξει πρόθεσμα τα οποία μέσα σε 15 μέρες δεν θα τα ρυθμίσει, χάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Θέλω να σας πω ότι με στοιχεία που έχουμε, περίπου 500,000 φορολογούμενοι είχαν μπει στη ρύθμιση στις 100 δόσεις. Από αυτό τώρα το 500,000 εκτιμούμε ότι πρέπει να έχουν μείνει 70-80.000 φορολογούμενοι που μπορούν και είναι συνεπείς και πληρώνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις. Αν λάβουμε υπόψη ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας έχει μπει στη ρύθμιση των 100 δόσεων και μπορεί και σήμερα να το πληρώνει, μόλις θα τον έρθει το εκαθαριστικό το 2015 και θα έχουμε μια επιβάρηση 4-5 χιλιάρικα, είναι γεγονός, είναι δύσκολο να μπορέσει να τα σηκώσει όλα αυτά τα βάρη, τα φορολογικά βάρη. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες, οι εναλλακτικοί διέξοδος που έχουν πλέον όσοι οφειλέτες είναι ενταγμένοι στη ρύθμιση των 100 δόσεων είναι να εντάξουν τη νέα οφειλή προς το δημόσιο πριν αυτή γίνει ληξιπρόθεσμη, έστω και εν μέρη, στην πάγια ρύθμιση του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών. Πρακτικά, όσοι έχουν ενταχθεί σε 100 δόσεις από την 1η Ιουλίου, θα πρέπει να μην χάσουν τη ρύθμιση. Εμπρόθεσμα, να μην δημιουργεί ληξιπρόθεσμα χρέη. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση από μία εβδόμου όταν θα γεννάτε μία ληξιπρόθεσμη οφειλή από κάποιο νέο χρέος και θα ξεπερνάει τις 15 μέρες θα χάνει την ευχέρεια των 100 δόσεων, δηλαδή θα χάνει τη ρύθμιση. Ένας ακόμη σταθμός για εμάς. Ένας ακόμη σταθμός για εσάς. Τώρα, ένα ακόμη κατάστημα χρυσό στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Υγρήτας. Ένα σταθμός στο ταξίδι σας, στον οποίο θα βρείτε τα πάντα. Τις αγαπημένες σας μπουγάτσες και όλα τα σφολιατοειδή, όλων των ειδών τα σάντουιτς, πίτσες, μακαρονάδες, καφέ, γλυκά, παγωτό και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Είδη καπνιστού και όλος ο έντυπος τύπος. Και φυσικά, ειδικός χώρος για να απολαύσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια. Το Χρυσό. Ένας ακόμη σταθμός από εμάς για εσάς. Πρώτο χιλιόμετρο, Σέρων Νιγρήτας. Ριζικές αλλαγές σε έμφυα και φόρους ακινήτων ανοίγουν από το φθινόπωρο. Μετά τις μικρές διορθώσεις που έγιναν τον Ιανουάριο με τις νέες αντικειμενικές αξίες, το Υπουργείο Οικονομικών το φθινόπωρο προωθεί την εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με τις πραγματικές. Σε νέα αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων θα προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών στο τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε από την 1η-1η του 2017 να υπάρχει πλήρης εναρμόνισή τους με τις πραγματικές τιμές της αγοράς, όπως επιτάσσει το Μνημόνιο 3 που υπέγραψε η κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2015. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του Οκτώβρη θα πρέπει να έχει ετοιμαστεί ο κατάλογος με τις νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων, οι οποίες θα είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με τις υφιστάμενες αρκετές περιοχές. Θα υπάρξουν βέβαια και περιοχές όπου θα γίνουν αυξήσεις αντικειμενικών αξιών. Η αναπροσαρμογή θα έχει όμως ως συνέπεια να αυξηθούν σημαντικά τα ποσοστά της τάξης του 25% έως 50% οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε πολλούς δήμους της χώρας που δεν έχουν σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή σε υποβαθμισμένες λαϊκές συνοικίες, στις οποίες κατοικούν πολίτες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αλλά και σε χιλιάδες κομοπόλεις, χωριά και οικισμούς. Στις περιοχές αυτές, σήμερα οι αντικειμενικές τιμές ανέρχονται στα επίπεδα των 500 έως 600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και εξακολουθούν να βρίσκονται σε επίπεδα χαμηλότερα των αγοραίων τιμών, με δεδομένο ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, η μέση τιμή κατασκευής κατοικιών σε περιοχές χαμηλού κόστους ανέρχεται στο επίπεδο των 750 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή, στις περιοχές αυτές η εναρμόνιση των αντικειμενικών τιμών με τις αγοραίες θα έχει ως συνέπεια οι αντικειμενικές αξίες να αυξηθούν από τα επίπεδα των 500 με 600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στο επίπεδο των 750 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στον αντίποδα, η πλήρης εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών με
τις αγοραίες τιμές των ακινήτων θα σημάνει την πτώση των αντικειμενικών τιμών κατά ποσοστά έως και 50% στις λεγόμενες ακριβές περιοχές της χώρας, όπου σήμερα οι αντικειμενικές υπερβαίνουν τις 3 έως 4.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή σε περιοχές που βρίσκονται σε δήμους όπως η Κηφισιά, η Νέα Ερυθρέα, η Φιλοθέη, το Ψυχικό, η Γλυφάδα, η Βούλια, η Βουλιαγμένη, το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, το Πανόραμα Θεσσαλονίκης, στην κοινότητα Τσεκάλης και πολλές ακόμη παρόμοιες περιοχές. Παράλληλα, αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά από το 2017 οι φορολογικές επιβαρύσεις στις γονικές παροχές, στις κληρονομιές, τις αγορές και τη χρήση ακινήτων στις περιοχές όπου σήμερα οι αντικειμενικές αξίες είναι πάρα πολύ χαμηλές και αντιστοίχως να μειωθούν σημαντικά οι επιβαρύνσεις αυτές στις λεγόμενες ακριβές περιοχές. Η Mac Motors σας παρουσιάζει την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για την αγορά του νέου σας αυτοκινήτου. Με ολόκληρο το όφελος απόστησης, χωρίς καμία επιβάρηση για το νέο ΦΠΑ. Με αγορά της ανταλλαγής σας σε τιμή που σίγουρα θα σας δελεάσει. Σας περιμένουμε σε μία από τις εκθέσεις της Opel Mac Motors σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη μέχρι τις 30 Ιουνίου. Και σας παρουσιάζουμε την πιο ολοκληρωμένη πρόταση. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην είδηση που σόκαρε πραγματικά όλη την Ελλάδα. Το γιατί ένας 14χρονος έφτασε στο σημείο να δολοφονήσει ένα συνομήλικό του με ένα μαχαίρι, χτυπώντας πολλές φορές την καροτίδα και άλλα σημεία του σώματός του, αναζητά πλέον η αστυνομία μετά την εξιχνίαση του εγκλήματος με θύμα ένα επίσης 14χρονο παιδί στο χωριό Γέφυρα Θεσσαλονίκης. Ο 14χρονος δράστης ομολόγησε την πράξη του το βράδυ της Κυριακής στους αστυνομικούς, που από την πρώτη στιγμή είχαν στρέψει το βλέμμα τους στο φιλικό περιβάλλον του Άττικου Τάσου, καθώς είχαν χαρακτηρίσει το έγκλημα ως ερασιτεχνικό. Το γιατί ένας 14χρονος έφτασε στο σημείο να δολοφονήσει ένα συνομήλικό του με ένα μαχαίρι, χτυπώντας τον πολλές φορές την καροτίδα και άλλα σημεία του σώματός του, αναζητά πλέον η αστυνομία μετά την εξιχνίαση του εγκλήματος με θύμα ένα επίσης 14χρονο παιδί στο χωριό Γέφυρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο 14χρονος δράστης ομολόγησε την πράξη του το βράδυ της Κυριακής στους αστυνομικούς, που από την πρώτη στιγμή είχαν στρέψει το βλέμμα του στο φιλικό περιβάλλον του Άττικου Τάσου, καθώς είχαν χαρακτηρίσει το έγκλημα ως ερασιτεχνικό. Κατά πληροφορίες πάντως, ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι τα δύο τελευταία χρόνια δέχονταν φραστικές επιθέσεις από το θύμα. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο δημοσιογράφος του Sky, Πέτρος Σαρόγλου από τη Θεσσαλονίκη, τα σχόλια αυτά μεταξύ των δύο παιδιών στρέφονταν γύρω από τα αυτοκίνητα των γονιών τους, του τύπου «Το αυτοκίνητο του πατέρα μου είναι καλύτερο από το δικού σου». Ο 14χρονος παραμένει υποκράτησε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε το πρωί, όταν κάτοικος της Γέφυρας εντόπισε το άψυχο κορμί του αγνοούμενου μαθητή κοντά στο ομώνυμο κλειστό γυμναστήριο της περιοχής. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι γονείς του μικρού Τάσου, ανησυχώντας διότι ο γιος τους δεν είχε γυρίσει στο σπίτι, ύστερα από βραδινή έξοδο, απευθύνθηκαν στο τμήμα ασφαλείας Εχεδόρου, όπου δήλωσαν την εξαφάνισή του. Η είδηση της εξαφάνισης σήκωσε στο πόδι τον οικισμό της Γέφυρας, που αριθμεί περίπου 3.000 κατοίκους και βρίσκεται σε απόσταση 25 χιλιόμετρων βόρειο-δυτικά της Θεσσαλονίκης. Όλη τη νύχτα ήταν σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του αγοριού, με τη συμμετοχή πέραν των αδρών της αστυνομίας και πολλών κατοίκων της περιοχής. Η ελπίδα όμως να βρεθεί ζωντανό το παιδί έσβησε γύρω στις 10.30. Η σωρός του ανήλικου βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος και διαπιστώθηκε ότι έφερε δύο τραύματα από μαχαίρι στην τραχυλική χώρα. Η ιατροδικαστής διαπίστωσε επιπλέον αμυντικά τραύματα στα χέρια, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο 14χρονος έδωσε μάχη για να υπερασπιστεί τη ζωή του, ενώ στα νύχια του νεκρού φέρεται ότι αντιμετωπίστηκε ξένο γενετικό υλικό. Κοντά στο σημείο είχε βρεθεί και το μαχαίρι που πιθανόν χρησιμοποίησε ο δράστης ως φωνικό όπλο, ενώ πάνω στον αδικοχαμένο μαθητή βρέθηκαν τόσο το απενεργοποιημένο κινητό του, όσο και μικρό ποσό ευρήματα που από την πρώτη στιγμή απομάκρυναν την εκδοχή, το κίνητρο της αποτρόπαιης πράξης να είναι η ληστεία. Από την ώρα που βρέθηκε το πτώμα και επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για δολοφονία, αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν με πυρετόδεις ρυθμούς έρευνες για να ενδιελευκάνουν την υπόθεση. Στο σημείο μετέβη επίσης συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορειοελλάδος για την εξερεύνηση της περιοχής. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν μαρτυρίες από το φιλικό περιβάλλον του 14χρονου θύματος. Οι συγκλίνουσες καταθέσεις ανέφεραν ότι ο μικρός Τάσος αποχώρησε γύρω στις 12 παρατέταρτο από το αναψυκτήριο, όπου προηγουμένως διασκέδαζε με την παρέα του, παρακολουθώντας μουσική εκδήλωση. Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης προέκυψε ότι κατά την αποχώρησή του το συνόδευε ο 14χρονος συμμαθητής του. Σε αντίθεση όμως με τον τελευταίο, ο Τάσος δεν έφτασε ποτέ στο σπίτι του.
Με την πρόοδο των ερευνών, ο 14χρονος φερόμενος ως δράστης κρίθηκε ως υπαριθμόν ένας ύποπτος για τη δολοφονία και γι' αυτό προσήχθη στο αστυνομικό μέγαρο για εξέταση. Εκεί, υπό το βάρος των στοιχείων, φαίνεται ότι λύγησε, ομολογώντας την ενέργειά του. Η εργαστηριακή εξέταση αποτυπώματος που βρέθηκε στο μαχαίρι, όπως και η εξέταση του γενετικού υλικού, αναμένεται να δείξουν και επιστημονικά την ταυτότητα του δράστη. Παράλληλα, ερευνάται αν τα δύο παιδιά είχαν κατά το παρελθόν κάποια προηγούμενα και εφόσον επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, εάν αυτό ήταν γνωστό, όπως επίσης εάν απασχόλησε ποτέ την εκπαιδευτική κοινότητα της Γέφυρας. Τέλος Ιουνίου αναμένεται να γνωρίσουν οι υποψήφοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων τους βαθμούς στα μαθήματα που εξετάστηκαν, ωστόσο η αγωνία τους θα λήξει οριστικά τον Αύγουστο με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ και ΤΕΗ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σκληρός φέτος αναμένεται να είναι ο ανταγωνισμός στις ιατρικές, οδοντιατρικές σχολές, αλλά και γενικά στα παραϊατρικά επαγγέλματα, σε μια χρονιά με πτωτικές τις τάσεις των βάσεων και εκπλήξεις σε όλα τα επίπεδα. Ίσως και μέσα στην εβδομάδα, την Παρασκευή 17 μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουνίου, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες για τις Πανελλήνιες του 16, τόσο στα σχολεία όσο και στο διαδίκτυο. Πιθανότερη περίοδο ανακοίνωσης μεταξύ 21 και 22 Ιουνίου, αφού στις 20 είναι εορτασμός του Αγίου Πνεύματος. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ζητήσουν τις βαθμολογίες και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας με τον εκταψήφιο αριθμό τους, κάνοντας κλικ στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου, η οποία όμως βρίσκεται εκτός λειτουργίας για την ώρα. Ακόμη το Υπουργείο έχει δημιουργήσει ειδική εφαρμογή υπολογισμού των μορίων. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνει η κατάθεση των μηχανογραφικών, ενώ οι βάσεις αγωγής ΑΕΗ και ΤΕΗ αναμένεται να ανακοινωθούν μετά τις 22 Αυγούστου. Όπως και η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άρεστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζη Ανδρέου Στέφανος. Με γνώση και εμπειρία 23 ετών, με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζη Ανδρέου Στέφανος. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στιπτήριο για την απομάκρυνση και των τελευταίων ενδεχομένων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βραδερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος. Αντικατάσταση σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανική και συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας. 23 χρόνια, δίπλα στον πελάτη. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζη Ανδρέου Στέφανος. Η σιγουριά στα χαλιά. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Το ελληνικό κρασί είναι από τα βασικά προϊόντα παραγωγής στη χώρα μας, ωστόσο όλα δείχνουν ότι φέτος δεν ήταν καλή χρονιά για τον Ίνο. Πάμε να δούμε τι δηλώνει σχετικά ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ζαφύρης Μιστακίδης. Σε εγρήγορση βρίσκονται η σταφυλοπαραγωγή και η γεωπόνη στον Δήμο Παγκαίου, λόγω του ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν το τελευταίο χρονικό διάστημα ευνοούν τις μυκητολογικές ασθένειες, οι οποίες κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαν πλήξει μεγάλο μέρος της παραγωγής. Για το λόγο αυτό, όπως τονίζει με δηλώσεις του πρόεδρος του Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Μιλητηρίου Ελλάδος, Ζαφύρης Μιστακίδης, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη πρόγραμμα προληπτικών ψεκασμών, ώστε να απεφευθούν ζημιές παρόμοιες με αυτές των προηγούμενων ετών. Μας ανησυχούν οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι ευνοϊκές για μυκητολογικές ασθένειες, όμως δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Είμαστε σε εγρήγορση και η παραγωγή και η γεωπόνη γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί μέσα από ένα πρόγραμμα που προσαρμόζεται σε ιδιαιτερότητες της εκάστοτες χρονιάς. Φέτος είναι μια χρονιά που πρέπει να γίνει καλό και αποτελεσματικό πρόγραμμα ψεκασμών, προκειμένου να αποφύγουμε ζημιά στο τέλος της. Η υπάρχουσα κατάσταση δεν μας αφήνει να επαναπαυθούμε, σημείωσε σχετικά στις δηλώσεις του ο κ. Μιστακίδης. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα ψεκασμών σημαίνει και αντίστοιχη επιβάρηση στο κόστος παραγωγής. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ιδιαίτερα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε σήμερα. Η πιστώση των εταιριών προς το κατάστημα γεωργικών εφοδίων, αλλά και αντίστοιχα των καταστημάτων προς παραγωγούς, είναι στην ουσία ανύπαρκτες. Όσον αφορά την αύξηση του ΦΠΑ στο 24%, θα φανεί τους επόμενους μήνες πώς θα ανταποκριθεί η αγορά. Επίσης, η αύξηση στα καύσιμα θα επιβαρύνει το κόστος, καθώς πρόκειται για αλυσίδα. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είπε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τώρα τέλος εργασίας,
εργασίες που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης επισήμανε. Βρισκόμαστε στο στάδιο της άνθησης ανάλογα με την περιοχή φυσικά, ενώ στο αποκορύφωμά τους είναι και οι καλλιεργητικές εργασίες, όπως το ξεβλαστάρισμα για να υπάρχει καλός αερισμός, το ξεφύλισμα και το δέσιμο των βλασταριών στα ασύρματα υποστήριξης. Παράλληλα, πραγματοποιούνται και οι ψεκασμοί που προαναφέραμε, προκειμένου να προστατευτούν τα φυτά από έντομα και ασθένειες γενικότερα. Όσον αφορά τη γονιμότητα των φυτών τη φετινή περίοδο, ο κ. Μιστακίδης τόνισε ότι σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν προβλήματα εκτός από την ποικιλία της Σουλτανίνας και τα Κρυμσόν, όπου υπάρχει ένα θέμα με την ποσότητα της παραγωγής, ιδιαίτερα στα παλιά κτήματα, όπου είναι λίγο πιο μπερδεμένη η κατάσταση. Τη μεγάλη παράστασή του στις γειτονιές των προσφύγων με μνήμες και μαρτυρίες, με τραγούδια, χορούς και μουσικές, πραγματοποίησε ο Σύλλογος Μικρασιατών Νομού Καβάλας, Μνήμη Μικράς Ασίας, το Σάββατο στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Επί σκηνής έπαιξαν, τραγούδησαν και χόρεψαν 105 μέλη του Συλλόγου Μικρασιατών, ενήλικες και παιδιά, που συνοδεύτηκαν από εξαμελή ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής. Μεγάλη παράστασή του στις γειτονιές των προσφύγων, με μνήμες και μαρτυρίες, με τραγούδια, χορούς και μουσικές, πραγματοποίησε ο Σύλλογος Μικρασιατών Νομού Καβάλας, Μνήμη Μικράς Ασίας, το Σάββατο, 7.30 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Αγαπητοί πρόσφυγες, με τη σύμβαση της Ελβοζάνης Συνδιασκέψεως για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών, εξέλιπε πάσα ελπίδα επιστροφής στις πατρογονικές σας θεσπίες. Και η Επιτροπή μας καλείται να πάρει σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον σας. Πολλοί από εσάς θα φύγετε από την πόλη της Καβάλας για να εγκατασταθείτε στην αγροτική ενδοχώρα. Στο μέτρο του δυνατού θα μεριμνήσουμε ώστε να αποκατασταθείτε στο ίδιο χωριό με συγγενείς και συγχωριανούς σας, τουλάχιστον 10 οικογένειες μαζί, και σε φυσικό περιβάλλον παρόμοιο με το περιβάλλον της πατρίδας σας. Έτσι, κατά περίπτωση, άλλοι προορίζεστε για παραθαλάσσια μέρη, άλλοι για παιδινά, άλλοι για τους γιακάδες και άλλοι για τις ορεινές περιοχές. Εσείς που ήρθατε από την Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ, θα παραμείνετε όλοι εδώ, και τα καΐκια σας θα εγγραφούν μέσω στο νεολόγιο της Καβάλας. Η Επιτροπή Στεγάσεως θα φροντίσει ώστε να στεγαστείτε κοντά στο λιμάνι για να φροντίζετε τις περιουσίες σας. Άλλοι θα μείνετε στους χώρους του Ιμαρέ και άλλοι στα δωμάτια των τουρκικών σπιτιών στην Παναγία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επί σκηνής έπαιξαν, τραγούδησαν και χόρεψαν 100 μέλη του Συλλόγου Μικρασιατών, ενήλικες και παιδιά, που συνοδεύτηκαν από εξαμελή ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο, με βελτίωση μετά το μεσημέρι και στα Ηπειρωτικά, όπου ο καιρός θα βελτιωθεί το βράδυ,
περιμένουμε για την 3η 14 Ιουνίου. Τις βραδινές ώρες, λίγες βροχές ή καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν να εκδηλώνονται σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, τόσο το πρωί όσο και το βράδυ, η ορατότητα σε μεγάλο μέρος της χώρας θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 12 έως 29 βαθμούς. Αναλυτικά, στις Σέρρες η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 28 βαθμούς, στην Καβάλα από 22 έως 24 βαθμούς, στην Δράμα από 20 έως 25 βαθμούς, στην Ξάνθη από 20 έως 24, στην Κομοτηνή από 20 έως 23 βαθμούς και στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα ο υδράγυρος θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τηλεόραση Επιλογές στον ομό Σερών, Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καληνύχτα σε όλους.